Με χαλάζι ξύπνησαν δημότες και επισκέπτες στο ροπέδιο Λασιθίου, όπου οι πληρότητες στα καταλήμματα αγγίζουν ακόμη και το 100% την περίοδο των Χριστουγέννων. Τα περισσότερα καταλήμματα είναι γεμάτα και έχουμε ελάχιστη διαθεσιμότητα σε κρεβάτια αυτές τις μέρες, μέχρι και τα φώτα. Έχει αρκετό κόσμο που προτιμάει το ροπέδιο για τις χειμερινές του διακοπές. Το πρωί είχε αρκετό χαλάζι, με αποτέλεσμα έτσι να ενθουσιαστεί ο κόσμος. Οι ταβέρνες είναι έτοιμες, έχουν ανάψει τα τζάκια. Υπάρχει έτσι ένα πνεύμα εορταστικό, χριστουγεννιάτικο, έτσι ένα τοπίο πραγματικά γιορτινό. Ο δήμαρχος Ροπεδίου Γιάννης Στεφανάκης εκφράζει την ικανοποίησή του, ενώ από το βράδυ της Κυριακής, οπότε θα κάνει την εμφάνισή του ο λευκός επισκέπτης, οι υπηρεσίες του Δήμου θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Και είμαστε σε ετοιμότητα σε κάθε περίπτωση για να αντιμετωπίσουμε κάθε φαινόμενο. Από Κυριακή το βράδυ, μάλλον, από ό,τι δείχνουν η μετεωρολογική υπηρεσία, τα προγνωστικά είναι από Κυριακή βράδυ να έχουμε χιονόπτωση, ναι. Τώρα είμαστε γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου. Χριστουγεννιάτικο το σκηνικό και στα Νόγια, όπου το κρύο είναι τσουχτερό. Επισκέπτες απολαμβάνουν στις παραδοσιακές ταβέρνες το φημισμένο αυτό και αυθεντικές ντόπιες σπεσιαλιτέ, ενώ γεμάτα από κόσμο είναι και τα καφενεία, όπου όλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Μυρίζει Χριστούγεννα, μυρίζει ο καιρός που πρέπει να είναι. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, όπως και την 24 το βράδυ που εμείς λειτουργούμε για την λειτουργία των Χριστουγέννων, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες. Είναι γεμάτα τα καταλήμματα, έχει πάρα πολύ κόσμο στο χωριό, τα καφενεία είναι μια μεγάλη παρέα ντόπιοι και επισκέπτες, από το απόγευμα και το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα πάει, οι ταβέρνες το ίδιο. Δόξα τω Θεώ, είναι μια πολύ ευχάριστη και όμορφη ατμόσφαιρα. Ενώ οι εκτιμήσεις δίνουν και παίρνουν και το πότε τα Ανόγια θα ντυθούν στα λευκά. Οι βοσκοί ειδικά που έχουν το ζόρεντο με τα πρόβατα και παρακολουθούν και λένε για χιόνι στα 650 μέτρα από ό,τι λένε οι διάφοροι μετεωρολογικοί σταθμοί. Από Κυριακή ή από Σάββατο. Από Κυριακή. Πάντως οι προφήτες του χωριού, εντός αγωγικών οι προφήτες, οι ανθρώποι δηλαδή, κάποιοι βοσκοί που παρακολουθούν τις ημερομηνίες του Αυγούστου, έχουν μελήσει για 5 με 6 του Γενάρη χιόνι στα Ανόγια. Επιποδός βρίσκεται και η τροχιά Ηρακλείου, με συνεργεία ελέγχου να βρίσκονται σε κομβικά σημεία για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και κατά την επιστροφή των εκδρομέων. Μέχρι τις 10 το βράδυ, 4 συνεργεία ελέγχου θα βρίσκονται στο παλιό εθνικό δίκτυο Ηρακλείου Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου Ρεθύμνου, καθώς και στο επαρχιακό δίκτυο Ηρακλείου Μυρών και Ηρακλείου Βιάνου. Καθημερινά και ιδιαίτερα στις μέρες των εορτών, όλοι οι αστυνομικοί και ιδιαίτερα αυτοί που υπηρετούν στο Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου βρίσκεται στους δρόμους για τη διευκόλυνση κυρίως των συμπολιτών μας και για την προστασία των ιδίων προκειμένου να μην τραυματιστούν αν τυχόν εμπλακούν σε ένα τροχαίο ατύχημα. Γίνονται συνεχείς τροχονομικοί έλεγχοι, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε επικίνδυνες παραβάσεις όπως είναι η οδήγηση υπό την επίδραση ενοπνεύματος, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Από τους δεκάδες ελέγχους για αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν το πρωί 10 παραβάσεις για μέθη στην καρδιά του Ηρακλείου. Ακόμη κόπηκαν πρόστιμα για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και για χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Τις τελευταίες 3 μέρες βεβαιώθηκαν αρκετές παραβάσεις για μέθη, υπερβολική ταχύτητα και αντικανονικό προσπέρασμα, σύμφωνα με τον υποδιοικητή της τροχιάς Ηρακλείου, Στέλιο Καρακούδη.